Ένα! Με απόλυτη επιτυχία εστέφθη ο πρώτος νυχτερινός αγώνας Θράκης που ήρθε για να μείνει και να προσφέρει έναν ξεχωριστό αγώνα σε δημόσια οδό. Ο παραλιακός δρόμος στην Αλεξανδρούπολη κατακλείστηκε από περισσότερους από 320 δρομείς που συμμετείχαν στις δύο αποστάσεις του προγράμματος, στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα. Τους αγώνες διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Δρομέα Θράκης με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την Αντιπεριφέρεια Εύρου. Περισσότερες πληροφορίες για την αθλητική αυτή δραστηριότητα μας έδωσε ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα Μιχάλης Πουλιτσάκης. Νυχτερινός αγώνας Θράκης στην Αλεξανδρούπολη είναι λοιπόν ένα γεγονός, ένα μεγαλειώδες γεγονός. Είχε απόλυτη επιτυχία, συμπληρώθηκε το ανώτατο όριο που μας έδωσε άδεια ο ΕΟΔΗ και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τρέξανε 400 δρομείς, το ανώτατο όριο, και μάλιστα αξιοσημείωτο είναι ότι ήρθανε δρομείς από Βόλο, από Καρδίτσα, από Τρίκαλα, από Χαλκιδική, από Θεσσαλονίκη, Σέρες, αρκετή, Δράμα πάρα πολύ, Καβάλα πάρα πολύ, Ξάνθη πάρα πολύ, Ορεστιάδα, Σουφλίδη, Δημότυχο, Κομωτινή φυσικά πάρα πολύ και φυσικά Αλεξανδρούπολη. Μας ήρθανε πέρα από τον απλό κόσμο, ο οποίος το χάρηκε πάρα πολύ, μας ήρθανε και πάρα πολύ ελίτ δρομής, οι οποίοι όχι απλά μείναν ικανοποιημένοι από την διοργάνωση και την ομορφιά του αγώνα, αλλά τα σχόλιά τους ήταν διθυραμβικά. Συγκεκριμένα μας είπαν ότι εντάξει, τρέξαμε σε μαραθωνίους, τρέχουμε σε μαραθωνίους και στο εξωτερικό. Τέτοια όμορφη γιορτή αθλητισμού δεν έχουμε ξαναζήσει. Ήταν κάτι πανέμορφο, μια μεγαλειώδη εκδήλωση, πολύ πετυχημένη και οργανωτικά, αλλά και ευχαρίστηση τον κόσμο. Για να φανταστείτε, η μισή διαδρομή ήταν στον καινούριο ποδηλατόδρομο δίπλα σε φωταγωγημένη θάλασσα. Ήταν μια απίστευτα όμορφη εκδήλωση, την οποία τη χάρηκαν οι δρομείς. Και να σημειώσουμε το εξής, ότι ο δρόμος ξεκίνησε με μια τρομακτικά ευχάριστη διάθεση, διότι είχαμε μια προθέρμανση των δρομέων και παράλληλα ένα σόου από τον κύριο Αναγνωστόπουλο με dance aerobic. Οπότε όλοι οι δρομείς κάνανε aerobic. Έτσι λοιπόν και το ηθικό και η ψυχολογία ανέβηκε στα ύψη και ξέρετε ότι όταν ξεκινάς κάτι με μεγάλη ευχαρίστηση διπλασιάζεται αυτή κατά τη διάρκεια του. Ήταν μια άκρως πετυχημένη διοργάνωση. Θέλουμε να τον κάνουμε θεσμό, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ο αγώνας έγινε με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήταν υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Είχε την επίσημη άδεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επίσης ήταν υπό την αιγίδα της Αντιπεριφέρειας του νομού Εύρου και φυσικά είχε την υποστήριξη του μεγάλου χορηγού μας, της Όκονη Ελλάς, η οποία έστησε ένα επανάληπτο σκηνικό και είναι η πρώτη φορά που μια τόσο μεγάλη αθλητική εταιρεία ανεβαίνει στα μέρη μας, η οποία δήλωσε και αυτή με μεγάλη θέρμη ότι ναι, θα είναι μαζί μας και του χρόνου στην επανάληψη αυτού του αγώνα με σκοπό να τον διευρύνουμε ακόμη περισσότερο.